στα θερή του πίστη. Έγινε το θαύμα αυτό στην Ιεριχώ. Υπήρχε στην Ιεριχώ ένας τυφλός που καθόταν κοντά σε έναν δρόμο και ζητούσε ελεημοσύνη από τους διαβάτες. Άλλοι του έδιναν και άλλοι δεν του έδιναν. Άλλοι τον πρόσεχαν και άλλοι περνούσαν αδιάφορα από μπροστά του. Αλλά τώρα από τον δρόμο εκείνο περνά ο Κύριος, συνοδευόμενος από πολύ κόσμο. Άκουσε ο τυφλός το θόρυβο και ρώτησε τι συμβαίνει. Γιατί αυτή η ασυνήθιστη κίνηση του λαού. Του είπαν τότε μερικοί ότι περνούσε από εκεί ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Ο τυφλός φαίνεται πως είχε ακούσει για τα πολλά και μεγάλα θαύματα που είχε κάνει έως τότε ο Κύριος. Ήταν και ευσεβής άνθρωπος. Στη συναγωγή θα είχε ακούσει πολλές φορές για τον Μεσσία, τον οποίο είχε υποσχεθεί ο Θεός να στείλει για να σώσει το ανθρώπινο γένος και θα καταγόταν από το ένδοξο γένος του βασιλιά Δαβίδ. Τα πίστευε αυτά. Πίστευε μάλιστα ότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Τώρα λοιπόν που πληροφορήθηκε ότι περνούσε από κοντά του, άρχισε να φωνάζει δυνατά. «Ιησού, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ, εσένα που σε προανήγγυλαν οι προφήτες, ελέησέ με». Οι άνθρωποι που ήταν πρώτοι στη συνοδεία του Ιησού μάλωναν τον τυφλό και του έλεγαν να σιωπήσει, επειδή νόμιζαν ότι με τις φωνές του θα ενοχλεί το ο Ιησούς. Ο τυφλός όμως δεν τα άκουγε αυτά. Όσο του έλεγαν οι άνθρωποι να σιωπήσει, τόσο περισσότερο και δυνατότερα φώναζε «Απόγονε του Δαβίδ, ελέησέ με». Άκουσε ο Κύριος τις φωνές και τη θερμή παράκληση του τυφλού και στάθηκε. Μετά είπε να φέρουν το τυφλό κοντά του και το ρωτά «Τι θέλεις να σου κάνω» και ο τυφλός χωρίς δισταγμό και αμφιβολία απαντά «Κύριε, θέλω να αποκτήσω πάλι το φως μου, θέλω να ξαναδώ». Και τα έλεγε αυτά με τέτοιο τρόπο που έδειχνε τη θερμή και ακλόνητη πίστη που είχε, ότι δηλαδή ο Ιησούς είχε τη δύναμη να ξαναδώσει το φως των ματιών του. Μια τέτοια φωτεινή και ολόθερμη πίστη δεν μπορούσε ο Κύριος να μην την βραβεύσει. Αμέσως λοιπόν λέει στον τυφλό, ανάβλεψε, η πίστη που έχεις ότι είμαι ο απόγονος του Δαβίδ και ότι έχω και τη δύναμη να σου δώσω το φως σου, αυτή η πίστη σε έσωσε. Και ό του θαύματος, την ίδια εκείνη στιγμή άνοιξαν τα μάτια του τυφλού και ο πρώτος που αντίκτησε ήταν ο μεγάλος του κόσμου φωτοδότης, ο Κύριος Ιησούς. Πλημμυρισμένη η ψυχή του από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, έκανε το θεραπευμένο τυφλό να δοξάζει και να ευχαριστεί τον Θεό. Πιστός και ευγνώμων ακολουθούσε τον ευεργέτη του, αλλά και όλος ο λαός που είδε το θαύμα δοξολόγησε και ήρμησε τον Θεό. Τι ωραίο πράγμα τα δώρα του Θεού να τα χρησιμοποιούμε για να εκτελούμε το θέλημά του. Ο τυφλός, μόλις άνοιξε τα μάτια του, δεν τα χρησιμοποίησε για να φύγει και να τρέχει δεξιά και αριστερά, ούτε για να επιστρέψει στο σπίτι του και να κοιτάξει να βρει δουλειά. Ακολούθησε τον Ιησού. Ας προσέχουμε και εμείς, αγαπητοί μου, να βλέπουμε με τα μάτια μας όσα είναι καλά, να ακούμε με τα αυτιά μας όσα είναι σεμνά, να διαλογιζόμαστε με το νου μας όσα είναι θεάρεστα, να προφέρουμε με τη γλώσσα και τα χείλη μας όσα είναι ωφέλιμα και οικοδομητικά. Τα δώρα του Θεού σε μας, τα πόδια μας, τα χέρια μας, τις αισθήσεις μας, όλα να τα χρησιμοποιούμε για τη δόξα του Θεού και για την ωφέλεια και το καλό του άλλου. Όταν έτσι τα χρησιμοποιούμε, θα μας ευλογήσει Εκείνος και θα μας χαρίσει ακόμη περισσότερα, αφού για τη δόξα τη δική Του θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ακόμη θα μας αξιώσει να απολαύσουμε και την Βασιλεία των Ουρανών, όπου εκεί ακαταπαύστος και αιωνίως θα Τον δοξάζουμε και θα Τον ευλογούμε. Σήμερα Κυριακή και ώρα 4:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Κοροπίου, θα ομιλήσει ο πατήρ Γενάδιος Κουτσόπουλος, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως μας, με θέμα «Ο νόμος του Θεού
η αλάθαστη πηξίδα της ζωής. Μετά την ομιλία θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, τον Αγίον ο χορός, ευρεπηγήν τη ζωή.